βγούμε λίγο από την συζήτηση για μας και να περάσουμε σε κάτι άλλο που ίσως να μας δώσει περισσότερο χώρο για να διευρύνουμε, ας πούμε, τα όρια. Εγώ μεγάλωσα στην πόλη, η σχέση μου με τη φύση είναι τελείως, ας πούμε, περιστασιακή. Αλλά συνειδητοποιώ ότι μεγαλώνοντας έχω περισσότερο ανάγκη να βρεθώ πιο κοντά της, αλλά όχι απλώς για να την παρατηρήσω, για να πειραματιστώ μαζί της. Οι άνθρωποι πειραματίζονταν πολύ περισσότερο με ό,τι τους περιέβαλε στο παρελθόν. Δηλαδή, υπήρχε έντονος πειραματισμός για να καταλάβουν και τις χρήσεις και τις ιδιότητες των βοτάνων, των φυτών, τη θεραπευτική τους, ας πούμε, ιδιότητα. Με μάγεψε αρκετά το γεγονός ότι παρουσιάζεται σαν ένα φυτό που συνδέει κάπως τον κόσμο των ανθρώπων με τον κόσμο των φυτών. Ο μανδραγόρας είναι όντως ένα μετεχμιακό φυτό, δηλαδή από τη δηλητηριώδης, ας πούμε, και τοξική του ιδιότητα περνάει σε μια θεραπευτική και αφροδισιακή. Η ίδια ετυμολογία της λέξης τοξικό προέρχεται από το δηλητήριο που χρησιμοποιούσαν πάνω στα βέλη, στα τόξα δηλαδή. Επομένως, από μόνη της η λέξη συνδέεται με μια πολύ συγκεκριμένη χρήση και με μια αιτία, όχι με ένα σύμπτωμα. Η τοξικότητα υπάρχει στη φύση ούτως ή άλλως και το σημαντικό είναι να βρούμε τη δοσολογία, τις ισορροπίες, δηλαδή το πώς χρησιμοποιούμε ό,τι υπάρχει γύρω μας. Η ρίζα για μένα είναι επίσης κάτι που πραγματικά συνδέεται με αυτή την ενδιάμεση ταυτότητα, γιατί η ρίζα είναι όντως κάτι ενδιάμεσο. Μ' αρέσει επίσης πολύ η ιδέα της ρίζας, γιατί μια ρίζα έχει πάντα πάρα πολλές διακλαδώσεις, μπορεί να πάει πολύ βαθιά, μπορεί να πάει τόσο βαθιά που μπορεί να ξεριζώσει και οτιδήποτε άλλο είναι γύρω, ας πούμε. Και είναι σαν ένα αριάκι που συνέχεια κυλάει. Δεν μπορείς να βρεις πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Η δε εικόνα, έτσι όπως διασώζεται μέσα από τα χειρόγραφα, κυρίως του Μεσαίωνα, κάπως παρουσιάζει ένα φυτό το οποίο είναι τελείως ανεξέλεγκτο. Δηλαδή, ότι δεν μπορείς να το πλησιάσεις, ότι αν το πλησιάσει σε κουφαίνει, επομένως αυτό που κάνανε είναι ότι το δένανε με μια λυσίδα σε ένα σκυλί που το τραβούσε για να αποφύγουν οι ίδιοι οι ριζοτόμοι να πεθάνουν. Και θα το σύστηναν πραγματικά ως ένα παράδειγμα ενός έτσι μετεχμιακού και μεθοριακού φυτού, σαν μια κατάσταση μετάβασης όπου δεν ξέρεις ακριβώς ποια είναι ούτε τα όρια, αλλά ούτε τα ακριβή χαρακτηριστικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η αναπαράσταση στο θηλυκό του και στο αρσενικό του, γιατί ουσιαστικά ακολουθούν όλα τα στερεότυπα που προσάπτουμε εμείς στο φύλλο και στις αναπαραστάσεις του. Δηλαδή είναι μια κοινωνική και ανθρώπινη κατασκευή ο τρόπος που τον αναπαριστούμε. Το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, γιατί έτσι λίγο που κοίταξα στην εθνοβοτανολογία να δω τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, συμπεριφέρονται και καταγράφονται τα φύλλα, υπάρχει πάρα πολύ ευρεία και ονομασία και ο τρόπος που το αποδίδεις αυτό λεκτικά. Δηλαδή, μπορεί να βρεις βότανα και φυτά που να έχεις, ας πούμε, την απόδοση του mainly male, κυρίως δηλαδή αρσενικό, αλλά και λίγο θηλυκό ή, ξέρω εγώ, και τα δύο. Με ενδιέφερε περισσότερο να διευρύνω τη συζήτηση γύρω από το φύλλο και την ταυτότητα, διανοίγοντάς το περισσότερο προς τα φυτά, δηλαδή στα μη ανθρώπινα, και πώς σκεφτόμαστε, ας πούμε, την ταυτότητα μέσα από τον κόσμο των φυτών, ή πώς κατανοούμε επίσης και κάτι που μπορεί να μην είναι δύο, αλλά να είναι πολλά. Με ενδιαφέρει πολύ αυτή η συνθήκη ότι δημιουργείς χώρο στο σώμα σου, σε κάτι άλλο να μπει μέσα, ακόμα και αλληγορικά, για να συνυπάρξεις. Με ενδιαφέρει πολύ λιγότερο να καταλάβω εμένα. Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να καταλάβω μέσω αυτού του χώρου που δημιουργείται, να καταλάβω περισσότερο το άλλο. Πόσο χώρο τελικά αφήνεις σε κάτι που δεν ξέρεις για να το κατανοήσεις και τελικά
να το διαχειριστείς και να το σεβαστείς και να συνυπάρξεις με κάποιο τρόπο.